Hello my friends, welcome to Gastronomic Center Services and to Paris Home Cooking. Πιστεύω φίλοι μου να είστε όλοι καλά και πάντα με υγεία. Σήμερα φίλοι μου θα φτιάξουμε κάτι πολύ ξεχωριστό και πολύ ωραίο. Σήμερα θα φτιάξουμε φιλέτο από σύπας. Εδώ έχω λαβράκι φίλοι μου, το οποίο το έχω πάρει καθαρισμένο από την αγορά της γειτονιάς μου. Όμως θα υπενθυμίσω κάτι φίλοι μου, το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό. Είναι καλά να φεράμε όλα τα κοκαλάκια τα οποία με συγχωρείτε μένουν κάτω από τη σάρκα. Και είναι καλά να τα κοιτάζουμε φίλοι μου αυτά τα πράγματα για τυχόν ατυχήματα και ειδικά όταν δίνουμε στα παιδιά να δοκιμάσουν ψάρι. Είναι καλά να τα κοιτάζουμε τα ψάρια μας, να τα κάνουμε double check, οτιδήποτε κοκαλάκια έχουν μέσα να τα αφαιράμε. Τώρα, σε ένα τηγάνι, τι θα κάνουμε. Σε ένα τηγάνι εδώ έχω προσθέσει λίγο ελαιόλαδο. Εδώ έχω ψιλοκόψει μερικό μάραθον. Αυτό είναι το fennel που λέμε, που το οποίο θα αρωματίσω μία ωραία mashed potato. Τώρα, στο τηγάνι μου εκεί, το οποίο το έχω προσδεστάνει, τι θα κάνω. Θα τσιγαρίσω μέσα λίγο από το μάραθον. Το θέλουμε πάρα πολύ φίλοι μου, γιατί είναι πολύ έντονη ουσία, πολύ έντονη μυρωδιά το φέννελ μας. Τώρα, εδώ έχουμε τις πατάτες, τις οποίες τις έχω βράσει φίλε μου και έχω προσθέσει μέσα λίγο σαφρόν. Αυτές οι ρίζες, οι οποίες δίνουν το χρώμα και τη γεύση. Τώρα, σε αυτό το σημείο, επειδή θέλω να τελειώνω τις συνταγές μου στον ίδιο χρόνο ψησίματος, τώρα, εδώ θα τσιγαρίσω λίγο το φέννελ. Βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο, δεν χρειάζεται πάρα πολύ, απλά να βγάλουμε τις μυρωδιές φίλε μου. Τώρα, εδώ φίλοι μου, έχουμε την πατάτα την οποία την έχουμε, είπαμε, βράσει και θα κάνουμε μια ωραία αρωματισμένη mashed potato με fennel. Τώρα, εδώ, μέσα στις πατάτες μου, θα τοποθετήσω λίγο βούτυρο. Επίσης, θα τοποθετήσω πολύ λίγο γάλα ή φρέσκα κρέμα, με αυτόν τον τρόπο, αλατάκι, πιπεράκι. Βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο φίλοι μου, αλατάκι, πιπεράκι. Και σε αυτό το σημείο, θα προσθέσω μέσα και το μάραθον τον οποίο έχω τσιγαρίσει στο τηγάνι μου, βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο, για να αρωματίσω φίλοι μου την πατάτα μου, βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, θα πάρουμε αυτό το εργαλείο το οποίο χρησιμοποιάμε φτιάχνοντας πατάτες που είναι στο σπίτι. Βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο θα λιώσουμε καλά τις πατάτες μας φίλοι μου, με αυτόν τον τρόπο, θα τις λιώσουμε πάρα πολύ καλά. Να μην αφήσουν οτιδήποτε κομμάτια μέσα, γιατί μπορούμε να κάνουμε και διάφορα σχήματα με σακούλα σαχαροπλαστικής φίλε μου. Σήμερα θα δείξουμε ένα-δύο τρόπους πως μπορούμε να σερβίρουμε αυτού του είδους στην mashed potato. Τώρα, έχουμε προσθέσει, είχαμε μπει μέσα φίλε μου το μάραθον, τον οποίο έχουμε τσιγαρίσει στο τηγάνι μας με λίγο ελαιόλαδο, αλατάκι, πιπεράκι, λίγο βούτυρο και λίγη φρέσκα κρέμα ή γάλα, οτιδήποτε έχετε στο σπίτι. Τώρα, σε αυτό το σημείο, φίλοι μου, τι θα κάνω. Σε αυτό το σημείο θα κρύψω και λίγο τυρί μέσα στην πατάτα μου εδώ, για να την κάνω ωραία αρωματισμένη και να είναι cheesy με αυτή την ωραία γεύση την οποία θα προσθέσαμε, με συγχωρείτε, μέσα με το μάραθον. Τώρα, εδώ προσθέτουμε και το τυράκι μας, βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο. Προσθέσαμε και το τυράκι μας και θα την λιώσουμε γάλα με αυτόν τον τρόπο. Πολύ ωραία φίλοι μου. Μπορούμε επίσης να προσθέσουμε και λίγο μοσκοκάριδο αν θέλουμε. Δίνει μια πολύ ωραία γεύση. Τώρα, εδώ η πατάτα μας φίλοι μου είναι έτοιμη. Θα την βάλω στην άκρη και θα συνεχίσουμε να φτιάξουμε και τα υπόλοιπα πράγματα. Τώρα, εδώ θα μαριναρούμε το ψάρι μας φίλοι μου. Τώρα, εναπόκειται σε εσάς οτιδήποτε θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Σήμερα εγώ θα χρησιμοποιήσω λίγο ξηρό κόριανδρο, με αυτόν τον τρόπο, λίγο ξηρό κόριανδρο. Επίσης, θα προσθέσω λίγη μα πολύ λίγη καπνιστή πάπρικα, απλώς να του δώσω αυτόν την καπνίλα στην μαρινάδα μου, πάρα πολύ λίγο φίλοι μου. Απλά για να πάρει λίγο τη μυρωδιά. Τώρα, εδώ έχουμε φρέσκα αρωματικά, όπως πάντα αρωματίζουμε τα ψάρια μας με θυμάρι, με ρόσμαρι, με οτιδήποτε green herbs έχουμε στο σπίτι. Τώρα, θα ψιλοκόψω και λίγα από τα fresh herbs μέσα
στην μαρινάδα μου, να δείτε φίλοι μου τι ωραία μαρινάδα θα φτιάξουμε σήμερα. Λίγο θυμάρι, λίγο ρόσμαρι, αλατάκι, πιπεράκι, λίγο κόριανδρο και καπνιστή πάπρικα φίλοι μου. Smoked paprika. Τώρα θα τα βάλω όλα μου τα υλικά εδώ, θα προσθέσω λίγο αλατάκι και λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Βλέπετε λέει αυτόν τον τρόπο. Επίσης θα προσθέσω πολύ λίγο ελαιόλαδο. Με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, εδώ φίλε μου τι θα κάνουμε. Εδώ έχουμε σκόρδο. Το οποίο θα προσθέσω μισό σκόρδο. Θα το δείτε πώς θα το κάνουμε. Γιατί δεν θέλουμε ο σκόρδος να είναι πάρα πολύ έντονος. Τώρα, θα το κόψουμε σε μικρά κομμάτια για να διευκολύνουμε το μαρινάδα μας να γίνει πιο εύκολα. Τώρα, εδώ στο γουδί φίλοι μου θα ξεκινήσουμε να γιώσουμε όλα μας αυτά τα υλικά τα οποία βάλαμε στο γουδί μας. Μπορούμε να πούμε φίλοι μου ότι μπορούμε να προσθέσουμε και κοριάνδρο ή οτιδήποτε άλλο θέλουμε. Προσθέσω ακόμη λίγο, μα πολύ λίγο ελαιόλαδο, πολύ ωραία. Αν θέλουμε μπορούμε να ρίξουμε και lime zest φίλοι μου μέσα στη μαρινάδα μας, αλλά σήμερα θα το κάνουμε κάπως πιο διαφορετικά. Τώρα, με αυτόν τον τρόπο, θα πάρουμε ένα κουτάλι και θα πάρουμε τη μαρινάδα μας να την αλείψουμε πάνω στα ψάρια μας. Είναι καλά φίλε μου, όπως είχαμε πει, να μαριναρούμε τα ψάρια μας μία-δύο ώρες πριν στο ψυγείο, ακόμη είναι και καλύτερα ολόκληρο το βράδυ. Τώρα, με αυτή τη μαρινάδα που έχω εδώ, θα αρωματίσω τα ψάρια μου φίλε μου με αυτόν τον τρόπο. Θα πάρω τη μαρινάδα μου, βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο και θα την αλείψω. Και από τις δύο πλευρές φίλοι μου, βλέπετε, δεν χρειάζεται πάρα πολύ και από τη μια και από την άλλη, βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο. Θα λείψω το ψάρι μου, βλέπετε, με αυτή την ωραία μαρινάδα την οποία έχουμε κάνει. Φυσικά να πούμε ότι το ψάρι θα το κάνουμε τελευταίο, γιατί το ψάρι δεν παίρνει πάρα πολύ χρόνο φίλοι μου, είναι περίπου 1,5 λεπτό κάθε πλευρά και είναι πανέτοιμο. Βλέπετε, τώρα θα το βάλω αυτό στην άκρη για να μαριναρετε. Να τραβήξει τις ουσίες και θα ξεκινήσουμε τώρα φίλοι μου να φτιάξουμε τη σάλτσα μας την οποία θα προσθέσουμε κάτω από το ψάρι μας. Τώρα, εδώ στο ίδιο τηγάνι που τηγανίσαμε το φένολ, έχουμε τσιγανίσει με συγχωρείτε το φένολ, θα το ανάψουμε, θα προσθέσουμε ακόμη πολύ μα πολύ λίγο ελαιόλαδο, βλέπετε, και θα προσθέσουμε μέσα φρέσκο κρεμμυδάκι, όμως θα προσθέσουμε το άσπρο μέρος φίλοι μου. Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ξηρό κρεμμυδάκι ή οτιδήποτε. Εγώ σήμερα θα το κάνω με αυτόν τον τρόπο. Λίγο άσπρο μέρος από spring onions. Θα ψιλοκόβουμε έτσι ωραία. Πολύ ωραία. Τώρα, εδώ έχουμε φίλοι μου και σπαράγγια. Τα οποία τα έχω βράσει μαζί με τις πατάτες όταν είχα κάνει τις mashed potato για περίπου ένα λεπτό. Τα έχω βγάλει, τα έχω κρυώσει και θα τα περάσουμε μέσα σε αυτήν την ωραία αρωματική breadcrumb και χαλούμι. Είναι πολύ ωραία αρωματισμένη breadcrumb με χαλούμι για δυο φίλοι μου, το οποίο θα περάσουμε τα σπαράγγια μας μέσα για να τους δώσουμε μια ωραία υφή για το garnish το οποίο θα κάνουμε. Είχαμε μπει εδώ, φτιάξαμε την πατάτα μας η οποία είναι έτοιμη φίλοι μου. Τώρα, σε αυτό το σημείο, εδώ θα ανάψω και το άλλο μου το τηγάνι. Εδώ έχουμε φίλοι μου blue cheese, το οποίο το έχω περάσει από αυτήν την αρωματική καπίρα και θα το τηγανίσω σε βαθύ λάδι. Αυτό είναι ένα από τα garnish το οποίο θα μπει πάνω στο ψάρι μας. Τώρα, εδώ φίλοι μου είχαμε πει, προσθέσαμε μέσα λίγο ελαιόλαδο και τώρα θα τσιγαρίσουμε λίγο το φρέσκο μας κρεμμυδάκι. Εδώ έχουμε ντομάτες, οι οποίες μπορούμε να τις πάρουμε σε tins, είναι αυτές οι ιταλικές chopped tomatoes. Μπορείτε να βρείτε και αρωματισμένες με σκόρδον ή με οτιδήποτε άλλο herbs. Εδώ έχω μικρά ντοματίνια φίλοι μου, τα οποία θα ρίξω μερικά μικρά ντοματίνια για να φαίνονται μέσα στην συνταγή μου. Είναι καλά να χρησιμοποιάμε και φρέσκα ντομάτα φίλοι μου όταν φτιάχνουμε οποιασδήποτε οτιδήποτε με συγχωρείτε σάλτσες από ντομάτα. Τώρα, έχω κόψει και 3-4 ντοματίνια τα οποία θα τα σιγαρίσω μαζί με. Βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο φίλοι μου. Μπορούμε να βάλουμε και σκόρδο, αλλά επειδή έχουμε προσθέσει ήδη σκόρδο φίλοι μου μέσα στη μαρινάδα την οποία μαριναράμε, με συγχωρείτε, το ψάρι μου, δεν θα βάλω οτιδήποτε άλλο σκόρδο μέσα. Τώρα, εδώ θα ρίξω μέσα την ντομάτα μου, με αυτόν τον τρόπο,
Πολύ ωραία. Και θα προσθέσω μέσα λίγο ουίστερσος, 2-3 drops από ουίστερσος. Πολύ ωραία. Αλατάκι. Πιπεράκι. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο. Και επίσης μπορούμε, φίλοι μου, να προσθέσουμε και διάφορα φρέσκα herbs, όπως είχαμε πει. Τώρα θα βάλω και λίγο θάιμ, θυμάρι, και λίγο ρόσμαρι, έτσι μέσα να δώσει λίγη μυρωδιά και λίγη γεύση, φίλοι μου, να αρωματίσουμε τη σάλτσα μας. Τώρα θα βάλουμε λίγο θυμάρι, εδώ πολύ ωραία, και λίγο ρόσμαρι, με αυτόν τον τρόπο. Και θα τα ψήσουμε στη φωτιά μας, να γίνει μια ωραία παχύρευτη σάλτσα, η οποία θα μπει στο κάτω μέρος, φίλοι μου, του ψαριού. Μπορούμε επίσης να τσιγαρίσουμε μαζί με το φρέσκο γκριμεντάκι λίγα flakes από σπαράγγια, από ασπάραγγους. Όμως επειδή εγώ θα τα χρησιμοποιήσω για τη γαρνιτούρα μου, θα το κάνουμε με κάποιο, κάπως, με συγχωρείτε, διαφορετικό τρόπο. Τώρα, εδώ έχουμε baby aubergine, το οποίο θα το κάνουμε στον grill, φίλοι μου, είναι και αυτό ένα από τα garnish για το ψάρι μας. Τώρα, θα το κόψουμε έτσι ωραία στη μέση. Είναι καλά, φίλοι μου, να παίρνουμε και το κοτσάνι μαζί, γιατί μας δίνει μια ωραία υφή και μια ωραία, έναν ωραίο, με συγχωρείτε, presentation στο πιάτο μας. Τώρα, τι θα κάνω. Θα φαράξω τη σάρκα με αυτόν τον τρόπο, στη μέση, και θα την ξανασταυρώσω με αυτόν τον τρόπο. Θα σας το δείξω και στην οθόνη σας, φίλοι. Βλέπετε, έχω χαράξει τη μελιτζάνα μου, και τώρα τι θα κάνω. Τώρα ο μισός κόρδος ο οποίος έχουμε εδώ, θα λείψουμε τη μελιτζάνα μας με αυτόν τον τρόπο. Θα την αλείψουμε απλά για να την αρωματίσουμε. Βάλουμε λίγο αλατάκι, λίγο πιπεράκι, και τώρα θα την βάλουμε να την κάνουμε στον γκριλ. Με συγχωρείτε, εδώ στον γκριλ, για να δώσουμε τις γραμμές και επίσης να ψήσουμε τη μελιτζάνα μας, κάνοντας τη roasted στο τηγάνι. Εδώ παίρνουμε όλα τα herbs, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και λίγο θυμάρι ή οτιδήποτε, φίλοι μου, έχουμε στο σπίτι. Είπαμε να αρωματίζουμε όλα μας τα λαχανικά, τα κρέατα, τα ψάρια, γιατί μας δίνουν μια ωραία ξεχωριστή γεύση. Τώρα, εδώ έχω baby leaves salad, την οποία μπορούμε να προσθέσουμε πάνω στο ψάρι για να φαίνεται ωραίο presentable και να δίνει και αυτήν την ωραία crunchiness σαλάτα, την οποία πάει πολύ, πάρα πολύ με το ψάρι μας, φίλοι μου, σήμερα. Τώρα, εδώ είχαμε μπει, έχουμε τη σάλτσα μας πάνω, την αφήσουμε να καταστηθεί, να γίνει μια ωραία παγίδευση σάλτσα. Τώρα, εδώ είχαμε μπει, έχουμε το λάδι μας, το οποίο θα τηγανίσουμε τον blue cheese μέσα, και επίσης εδώ, φίλοι μου, θα πούμε πως θα μαριναρούμε και θα κάνουμε τα ασπάραγγους μας. Εδώ, σε αυτό το σημείο, θα πάρουμε λίγο λάδι και θα ταραντήσουμε, φίλοι μου, πολύ πολύ ελαφρά. Θα ταραντήσουμε πολύ πολύ ελαφρά, να πάει το λάδι μας παντού για να μπορεί να κολλήσει πάνω η αρωματική μας πρέτκα. Τώρα, θα τα λείψουμε έτσι ωραία, να πάει το λάδι μας παντού, και θα τα περάσουμε από την αρωματισμένη μας καπίρα, την οποία έχουμε να αρωματίσει με τριμμένο ωραίο σκληρό χαλούμι και λίγο δυόσμο. Βλέπετε, και την έχουμε κάνει στο τηγάνι ωραία και roasted. Τώρα, έχω περάσει τώρα τα ασπάραγγους μου εδώ από το λάδι, και τώρα θα τα προσθέσω εκεί για να τα μαριναρώ. Τώρα, σε αυτό το σημείο, φίλοι μου, θα βάλω λίγο λάδι στο τηγάνι μου, πολύ μα πολύ λίγο, φίλοι μου, απλά για να κάνω τη μελιτζάνα μου. Θέλει πολύ μα πολύ ζεστό λάδι, φίλοι μου, για να βγάλει ωραίες γραμμές και να μην μας δώσει αυτή την γεύση την οποία θέλουμε να δώσουμε στο όπερσιν μας. Τώρα, εδώ το τηγάνι μας είναι πάνω, εδώ έχουμε βάλει το blue cheese στο καυτό τηγάνι, με συγχωρείτε, λάδι να ψήνεται. Εδώ έχουμε τη σάλτσα ντομάτας, φίλοι μου, την οποία στο τέλος θα προσθέσουμε και λίγα πράσινα φύλλα από το φρέσκο μας κρεμμυδάκι. Αυτό θα το προσθέσουμε στο τέλος, φίλοι μου, για να μείνει ωραίο ζωντανό και να μας δώσει αυτή την ωραία φρεσκάδα. Βλέπετε, θα κόψουμε και λίγο από το πράσινο φύλλο του φρέσκου κρεμμυδιού. Και τώρα επίσης εδώ, φίλοι μου, βλέπω το τηγάνι μου έχει ζεσταθεί αρκετά. Θα βάλω την μελιτζάνα μου μέσα και θα την πιέσω, φίλοι μου,
Θα την πιέσω λίγο κάτω, ούτως ώστε να πάρει αυτές τις ωραίες γραμμές τις οποίες θέλουμε στο aubergine μας. Με αυτόν τον τρόπο, το πιέζουμε κάτω και στο ίδιο τηγάνι, φίλοι μου, θα κάνουμε και το ψάρι μας. Θα το δείτε πώς θα το κάνουμε. Και βλέπω αυτή τη μαρινάδα, την οποία κάναμε σήμερα, είναι εξαιρετική, φίλοι μου. Να δείτε πώς θα το κάνουμε. Τώρα, εδώ είχαμε μπει, περάσαμε τα σπαράγγια μας από την αρωματισμένη μας καφία. Τώρα να δείτε, φίλοι μου, τι ωραία που θα κάνουμε αυτή τη συνταγή μας σήμερα. Βλέπετε, έχουμε περάσει τα σπαράγγια μας, με συγχωρείτε, μέσα σε αυτή την ωραία αρωματισμένη καπίρα με χαλούμι. Βλέπετε, φίλοι μου, τι ωραία παστούνάκια έχουμε κάνει με σπαράγγια. Τώρα, εδώ η σάλτσα μας θα τη χαμηλώσουμε, έτσι ωραία. Και εδώ βλέπω, φίλοι μου, το τυράκι μου έχει ξεκινήσει να ψήνεται. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και τώρα θα κοιτάξουμε και το aubergine, το οποίο το κάνουμε στο τηγάνι μας. Πολύ ωραία. Μπορούμε να φτιάξουμε και ακόμη ένα aubergine, το οποίο μπορούμε να το βάλουμε στην άκρη και να το σερβίρουμε σαν συνοδευτικό. Με αυτόν τον τρόπο, με τον ίδιο τρόπο, είπαμε, χαραζούμε το aubergine μας, βλέπετε, και προσθέτουμε λιγάκι αλατάκι, πιπεράκι και λίγα φρέσκα χέρπες. Αλατάκι και πιπεράκι. Πολύ ωραία. Ήδη υπάρχει το λάδι μέσα, φίλοι μου, και οι μυρωδιές στο τηγάνι μας. Βλέπετε, κάναμε έναν ωραίο αρωματισμένο. Θα σας το δείξω τώρα στην οθόνη σας, φίλοι μου. Θα το δείτε πώς είναι. Τώρα, εδώ τηγανίζουμε το τυράκι μας με αυτόν τον τρόπο. Πολύ ωραία. Και επίσης, εδώ, φίλοι μου, βλέπετε, τώρα έχει ψηθεί το οπερσίμου. Το βλέπετε, τι ωραίο χρώμα έχει πάρει πάνω στον γκριλ, το οποίο αυτό θα το τοποθετήσουμε σαν γαρνιτούρα, φίλοι μου. Θα το βάλω και αυτό στην άκρη και θα περιμένουμε τώρα να ετοιμάσουμε και το άλλο. Τώρα, εδώ η σάλτσα μας, φίλοι μου, είναι πανέτοιμη. Θα την σβήσω και θα τοποθετήσω μέσα το φρέσκο μου το κρεμμυδάκι. Πολύ απλά, φίλοι μου, βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, θα δούμε εδώ το λαχανικό μας πως έχει ψηθεί, πολύ ωραία. Και τώρα σε αυτόν το τηγάνι, το οποίο θα το χαμηλώσω γιατί είναι πάρα μα πάρα πολύ ζεστό, θα προσθέσω λίγο ελαιόλαδο, πολύ λίγο ελαιόλαδο, φίλοι μου, πάρα πολύ λίγο, απλώς να βρέξω το τηγάνι μου. Και τώρα παίρνουμε το ψάρι μας εδώ και το τοποθετάμε με το δέρμα προς τα κάτω, φίλοι μου, και το πιέζουμε να αυξηθεί. Βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο και με μια σπάτουλα γρήγορα μπορεί να το πιέσετε από πάνω για να πάρει αυτή την ωραία φόρμα και να μην μας κάνει διαφορετικό σχήμα. Βλέπετε, χρειάζεται λίγη υπομονή. Βλέπετε, γιατί όταν προσθέτουμε το δέρμα σε καυτόν τηγάνι, φίλοι μου, αμέσως μαζεύει. Ωραία. Έτσι, το πιέζουμε κάτω μέχρι να κάνει αυτή την ωραία γκρούστα που θέλουμε. Μετά θα το γυρίσουμε από την άλλη πλευρά και θα το σερβίρουμε, φίλοι μου. Εδώ έχουμε και το τυράκι μας, το οποίο το θέλουμε έτσι ωραία, να είναι ωραία και ξεροψημένο. Τώρα, εδώ, φίλοι μου, είχαμε δει, βάζουμε το ψάρι μας με το δέρμα προς τα κάτω και το αφήνουμε 1,5 λεπτό κάθε πλευρά. Τώρα, εδώ, φίλοι μου, σχεδόν φτάσαμε στο τέλος της συνταγής αυτής. Θα σας δείξω με ποιον τρόπο θα τη σερβίρουμε. Θα πάρω ακόμη ένα κουτάλι. Πολύ ωραία. Και θα φτιάξουμε διάφορα πράγματα με mashed potato, φίλοι μου, τώρα. Διάφορα σχήματα. Τώρα, πίσω στο τηγάνι μας εδώ να δούμε πώς είναι το ψάρι μας. Μπράβο, πολύ ωραία. Αυτό είναι το χρώμα, φίλοι μου, και το σχήμα που θέλαμε να δώσουμε στο ψάρι μας. Βλέπουμε, είναι πολύ ωραία αρωματισμένο με αυτά τα ωραία χέρια τα οποία έχουμε προσθέσει μέσα. Τώρα, θα μαζέψω αυτά εδώ τα οποία δεν μου χρειάζονται. Εδώ είχαμε δει, έχουμε την πατάτα μας, φίλοι μου. Θα σας δείξω πώς θα κάνουμε ωραία μπαλάκια με mashed potato. Τώρα, εδώ στο τηγάνι μας, φίλοι μου, είναι το ψάρι το οποίο πολύ σύντομα θα είναι έτοιμο. Θα σβήσω τώρα τη φωτιά, γιατί υπάρχει πολύ θερμότητα στο τηγάνι μου και θα μου
πάρει όλα τα υγρά τα οποία έχει μέσα το ψάρι μας, το οποίο δεν είναι καλά να αφαιράμε όλα τα υγρά και όλους τους χυμούς από τη σάρκα του ψαριού. Θέλουμε να είναι ωραίο και juicy. Τώρα, εδώ έχουμε δύο κουτάκια του λιμού και τι κάνουμε σε αυτό το σημείο. Σε αυτό το σημείο μπορούμε καλύτερα να φτιάξουμε ωραίες βαλίτσες με αυτόν τον τρόπο, φτιάχνοντας, κάνοντας αυτές τις κινήσεις, βλέπετε. Αυτός είναι ο τρόπος φίλοι που μπορούμε να φτιάξουμε ωραία σχήματα με πατάτες. Μπορούμε να τα τοποθετήσουμε εδώ, θα το δείτε και στην οθόνη σας φίλοι μου, πώς θα το κάνουμε. Τώρα, μπορούμε φίλοι μου να κάνουμε, είπαμε, διάφορα σχήματα, δεν υπάρχει κανένα μα κανένα πρόβλημα. Τώρα, βλέπετε, εδώ φτιάξαμε δύο ωραία σχήματα με την πατάτα μας. Φίλοι μου, θα σας το δείξω και στην οθόνη σας πιο μετά. Τώρα το ψάρι μου εδώ είναι έτοιμο και τώρα τι θα κάνουμε. Τώρα θα τοποθετήσω τη σάλτσα ντομάτας μου στο κάτω μέρος του ψάρι μου. Με αυτόν τον τρόπο. Ωραία σάλτσα αρωματισμένη, φίλοι μου. Βλέπετε, θα το δείτε και στην οθόνη σας. Πολύ ωραία. Με αυτά τα ωραία τα αρωματικά τα οποία έχουμε προσθέσει μέσα, φίλοι μου. Τώρα θα βάλουμε όλη τη σάλτσα μας εδώ να μην πάει χαμένη. Εδώ φίλοι μου είχαμε πει, έχουμε το ψάρι μας, το οποίο είναι πανέτοιμο. Έχει κάνει αυτή την ωραία μπρούστα πάνω στο δέρμα και έχει ψηθεί και έχει γίνει πάρα πολύ ωραίο. Τώρα θα τοποθετήσω το ψάρι μου με αυτόν τον τρόπο. Θα σας το δείξω φίλοι μου στην οθόνη σας να το δείτε πως θα το σερβίρουμε με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, εδώ είχαμε πει φίλοι μου ότι έχουμε το μικρό aubergine το οποίο κάναμε στο γκριλ μας, το οποίο μπορούμε να το προσθέσουμε εδώ δίπλα. Θα σκουπίσω και λίγο το πιάτο μου για να δείτε πως θα το παρουσιάζουμε. Και εδώ έχουμε το blue cheese το οποίο κάναμε αυτό το τραγανό, βλέπετε, αυτό το τραγανό το blue cheese το οποίο θα το τοποθετήσουμε ή στην άκρη ή μπορούμε να το βάλουμε και από πάνω. Τώρα, εδώ έχουμε και τα ασπάραγκους φίλοι μου, βλέπετε, τα οποία τα έχω βράσει, είπαμε, για ένα λεπτό και τα έχω περάσει από την αρωματισμένη μου καπίρα με χαλούμι. Τώρα, σε αυτό το σημείο φίλοι μου, τι μπορούμε να κάνουμε. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να βάλουμε και δύο ασπάραγκους από πάνω, είναι αρκετά δύο. Και επίσης εδώ έχουμε λίγη σαλάτα, την οποία τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι καλά να συνδυάζουμε φίλοι μου ωραία crispy leaves με διάφορα ψάρια, γιατί μας δίνουν μια πολύ ωραία ξεχωριστή γεύση όταν τα τρώμε. Τώρα θα βάλουμε και λίγη σαλάτα εδώ από πάνω, βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο, πολύ ωραία. Και να δείτε φίλοι μου τι ωραία χρώματα έχουμε συνδυάσει σήμερα με αυτά τα λίγα υλικά τα οποία είχαμε στο τραπέζι μας. Τώρα, εδώ φίλοι μου φτιάξαμε και το σημερινό μας φαγητό, το οποίο θα σας το δείξω και στην οθόνη σας να το δείτε. Εδώ πάνω στις πατάτες μπορούμε να ρίξουμε και λίγη αρωματισμένη καπίρα φίλοι μου με το χαλούμι, βλέπετε, πολύ ωραία. Βλέπετε, σήμερα φίλοι μου φτιάξαμε αυτό το ωραίο ψάρι, βλέπετε, με διάφορα λαχανικά, σάλτσα ντομάτας. Και επίσης εδώ φίλοι μου φτιάξαμε μια ωραία αρωματισμένη cheesy mash potato, βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο. Εδώ έχουμε το blue cheese το οποίο το έχουμε κάνει σε deep fried και έχει γίνει ωραίο και τραγανό. Βλέπετε φίλοι μου τι ωραίες, εύκολες, νόστιμες και γρήγορες συνταγές φτιάχνουμε εδώ στο σπίτι. Θα είμαι πάλι κοντά σας με διάφορες συνταγές καθημερινώς μαγειρεύοντας στο σπίτι. Φίλοι μου, να είστε όλοι καλά, να περνάτε πάντα καλά και θα τα πούμε πολύ σύντομα. Γεια σας.